Αίσθηση προκάλεσε κατά τη διάρκεια του έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκαν οι δαπάνες του Κέντρου Πολιτισμού, το ερώτημα του Νίκο Νταμπούφη για τα δύο άρματα που ήρθαν για τη διοργάνωση των θρακικών λογραφικών γιορτών από τη Θεσσαλονίκη και τα οποία κόστησαν 12.500 ευρώ περίπου. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Νταμπούφης ρώτησε τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού αν τα άρματα είναι μεταχειρισμένα, με τον Πασχάλη Λίρατζη να απαντά ότι τα άρματα είναι νέα και τον Νίκο Νταμπούφη να επανέρχεται λέγοντας ότι ένα από αυτά είχε εντοπιστεί να εκτίθεται σε πολυκατάστημα. Ο πρόεδρος αρνήθηκε το γεγονός λέγοντας ότι μοιάζει αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε, με τη συζήτηση να παίρνει τέλος εκεί. Αν κατάλαβα καλά την εκτίμηση και από μια απάντηση του κυρίου Πρόεδρου, με λίγα λόγια τα δύο άρματα που θα χρησιμοποιηθούν κόστησαν 12.669. Ναι, ναι, είναι από πολυστερικό, είναι από σταθερό και αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως διάδοσμο σε σχέση. Έχουν ίδια τιμή και τα δύο. Όχι, ο Παστέρας θα δώσει πιο ακριβώς από όλα καλά. Πού ήταν σίγουρο τώρα. Δηλαδή, ελάχιστη διαφορά σε σχέση με το ένα και άλλο. Ελάχιστη διαφορά. Επειδή το άλλο είναι μεταχειρισμένο. Δεν είναι μεταχειρισμένο. Παπούτσια είναι από ξύλινη κατασκευή, είναι με πανί και είναι, έχει τέτοια ιστορία να χρησιμοποιηθεί πέρα από διάφορε και σε άλλε συγκρούσει του κόσμου. Και να χρησιμοποιούν και είναι βιβλίο. Δεν υπάρχει χρησιμοποιημένο. Γι' αυτό και άρχισε η κατασκευή του Σοδεδού. Έχουμε ξεκινήσει. Δεν είχε εκτεθεί δηλαδή σε πολυκατάστημα για τα χρήματα. Παρόμοια τέτοια ιδέα δεν είναι. Παρόμοια για το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι σίγουρο το ίδιο. Δεν είναι σίγουρο το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Είναι από συμπασμένο και λυπασμένο να αρχίσει ξανά. Γι' αυτό και καθυστέρησε. Γι' αυτό καθυστέρησε τα βιώματα. Κατά τα άλλα, σε τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης πρόκειται να συζητηθεί το ζήτημα της ΔΕΙΑΚΣ και της έγκρισης που έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης για την αναπροσαρμογή των αποδοχών των εργαζομένων στα επίπεδα του 12. Η αντιπολίτευση έθεσε το θέμα στην έκτακτη συνεδρίαση, ζητώντας το λόγο που έγινε αύξηση των αποδοχών πριν τελεστιδικήσει η υπόθεση στα δικαστήρια. Από την πλευρά του Χρήστου Πούλιο αναφέρθηκε ότι η ΔΕΙΑΚΣ είναι μια επιχείρηση με χρέη και εγγύησεις που πληρώνει ο Δήμος της Ξάνθης και άρα έπρεπε το θέμα να τύχει της έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αντίστοιχο τόνο και ο Δημήτρης Μπένης που υποστήριξε ότι σε μια επιχείρηση με μεγάλες οφειλές αποφασίζεται να αυξηθούν οι αποδοχές των εργαζομένων ενώ η υπόθεση κρεμεί και αναφέρθηκε στις αντιρρήσεις που υπάρχουν από διάφορους παράγοντες για το ζήτημα, ζητώντας αυτό να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παίρνοντας το λόγο, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η ΔΕΙΑΚΣ είναι ένα ξεχωριστό νομικό πρόσωπο με δικό του Διοικητικό Συμβούλιο και εφόσον αυτό έκρινε ότι έπρεπε να αναπροσαρμοστούν οι αποδοχές, ο Δήμος δεν μπορεί να παρέμβει. Πάντως, μετά από αντιρρήσεις που εξέφρασε η αντιπολίτευση, ο κύριος Δημαρχόπουλος δεσμεύτηκε για τη συζήτηση του θέματος σε τακτική συνεδρία του σώματος. Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δαπάνη για τη φιλοξενία δημάρχων και αποστολών από τους όμορους και αδελφοποιημένους δήμους για το φετινό καρναβάλι, με τον Νίκο Νταμπούφη να ζητά να υπάρξει και μια διευρυμένη ατζέντα συζητήσεων με τις ξένες αντιπροσωπείες και το Δήμαρχο να συμφωνεί ότι στο εξής αυτό θα γίνεται.